Ένα βουνό έχει μπροστά της η Κυπριακή Δημοκρατία προκειμένου να βάλει μια τάξη στην πληγή που λέγεται μεταναστευτικό. Τα στοιχεία που έχει μπροστά της η κυβέρνηση για το 2022 είναι πιο ανησυχητικά από ποτέ. Χαρακτηριστικό το γεγονός ότι ο αριθμός των αιτήσεων είναι διπλάσιος από την Αυστρία και επταπλάσιος από το Λουξεμβούργο. Η Κύπρος έχει σταθερά τον υψηλότερο αριθμό νέων αιτήσεων ασύλου σε σχέση με τον πληθυσμό της τα τελευταία 7 χρόνια. Το ποσοστό των αιτητών και δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς προστασίας στην Κύπρο υπερβαίνει το 6% του πληθυσμού της χώρας. Η συντριπτική πλειοψηφία και συγκεκριμένα το 95% εισέρχονται στις ελεύθερες περιοχές παράνομα, μέσω κατεχομένων. Για ακόμα πολλούς να λέει γιατί δεν κάνετε το ένα, γιατί δεν κάνετε το άλλο στην πράσινη γραμμή. Πράσινη γραμμή δεν είναι σύνορο. Άρα, σε αντίθεση με την Ελλάδα, που έχει ένα σύνορο μονεύρο με την Τουρκία και άλλες χώρες, είναι περιορισμένες το τι μπορούμε να κάνουμε. Η Λευκωσία έχει μάλιστα εντοπίσει και καταγράψει την πιο συνηθισμένη οδό. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούν το πρωτίστως στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για να πετάξουν προς τα κατεχόμενα με την εγγραφή τους σε ούτω λεγόμενα κολέγια και από εκεί διασχίζουν την πράσινη γραμμή και περνούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι υπάρχουν και κάποιες ακτίδες φωτός. Εν αναμονή της λειτουργίας του Υφυπουργείου Μετανάστευσης τον επόμενο μήνα, η κυβέρνηση έχει πετύχει, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών, το τελευταίο τρίμηνο να μειώσει τους αριθμούς, όπως την μείωση των αιτήσεων ασύλου, αλλά και την επιτάχυνση της διαδικασίας εξέτασης.